επειδή στα email των τηλεθεατών πολλοί αναρωτιούνται πώς παραμένει πρόεδρος στην ΕΠΟ ο κύριος Γιώργος Σαρής. Πράγματι, έχει κακουργηματική δίωξη για την κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή, το σκάνδαλο των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πλημμυρηματική δίωξη για παραβίαση εισαγγελικής εντολής στον περσινό τελικό του κυπέλου. Έχει κληθεί ως ύποπτος για εγκληματική οργάνωση και στημένος πίνακες διαιτησίας. Τώρα καλείται ως ύποπτος για την υπόθεση των ενημερωτήτων. Το ότι παραμένει είναι ζήτημα αντίληψης της ηθικής του καθενός. Νομικό ζήτημα δεν υπάρχει. Δεν έχει καμία παραπομπή ο άνθρωπος, ούτε έχουν ασκηθεί διώξεις, αλλά δεν προβλέπει ο νόμος παρά μόνο σε τελεσίδικο και αμετάκλητο παραπεμπτικό κακουργηματικό βούλευμα να εκπέσει το αξιόμητος. Αλλά είναι ζήτημα αντίληψης της ηθικής του καθενός, επαναλαμβάνω, και της ευθυξίας του. Όπως το αντιλαμβάνεται, και είναι πολύ προσωπικό πράγμα αυτό, ξέρετε, ο κύριος Σαρής έχει δικές του, φαντάζομαι. Για ο Άσαντ παραμένει πρόεδρος στη Συρία τώρα, δεν πειράζει. Ο Άσαντ παραμένει πρόεδρος στη Συρία που έκανε τις δολοφονίες. Πειράζει που είναι ο Σαρής στην ΕΠΟ. Έλα μου, όχι. Σε ενοχλεί τόσο πολύ. Ούτε το ελληνικό ποδόσφαιρο ενοχλεί. Σε θέμα αρχής. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά καταδικαστική απόφαση. Αυτό δεν είναι. Ο φερόμενος ως ύποπτος αύριο μπορεί να είναι αθώος. Έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, σας λέω. Για την κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή. Ναι, η οποία όμως θα πάει στο δικαστήριο. Δεν έχει υπάρχει καταδικαστική απόφαση. Άρα, κύριε, να πώς σημαίνει κάτι αυτό. Στην ηλεκτρονική εποχή η ΕΠΟ τρέχει με χίλια. Όχι, θέλω να το καταλάβετε. Όχι, εγώ να το καταλάβω. Όχι. Εγώ μίλησα για ζητήματα ηθικής. Όταν δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, δεν μπορείς κάποιον να το. Και έχει δηλώσει ο κ. Σαρής ότι μόλις τελειώσει η θητεία του θα ασχοληθεί με την πολιτική και ενδεχομένως να ασχοληθεί με. Α, δεν ξέρω. Με δεν το ξέρω. ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέλος σας. Είναι μέλος σας ο πρόεδρος. Μέλος μας. Πάντως, σε ποια συνιστόσα. Σας παρακαλώ. Όχι, σε ποια συνιστόσα δεν ξέρω. Δηλαδή, οι πρώτες που έγινε μέσα από την. Τόσα δισεκατομμύρια σπαταλήθηκαν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η ΕΠΟ είναι η μοναδική που δεν έχει κάνει ούτε μηχανογράφηση, δεν έχει. Όχι, έχει μη γραφομηχανές. Μην την αδικείτε τώρα, σας παρακαλώ. Δεν πήγε στο διαδίκτυο με το τάξη, δεν θέλει να πει. Α, δεν θέλει να συνδεθεί online. Θα πείτε εδώ, οι Δήμοι δεν συνδέθηκαν με τα ασφαλιστικά ταμεία, τα ληξιαρχεία. Ίσως να θεώρησε ότι αυτό θα το κάνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε ποια χώρα ζούμε τώρα, μην παρεξηγούμε τόσο την ΕΠΟ. Όλη η χώρα πάει έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέριζουμε και του άλλου δύο προσκεκλημένου μα. Είναι ο κύριο Θανάση Μαντίκο, ο οποίο είναι προπονητή ποδοσφαίρου σάλας. Θα δούμε τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας και τι κάνει η ΕΠΟ προς το Υπουργείο Παιδείας όταν γίνονται αξιολογικά κριτήρια. Καλησπέρα σας. Μαζί μας ο συνάδελφος Νίκος Παναγόπουλος, στοιχηματικός αναλυτής. Τον χρειαζόμαστε απόψε. Καλησπέρα σε όλους. Καθώς θα αποκαλύψουμε την πρώτη υποψία χειραγώγησης της φετινής Super League, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι από την εταιρεία που συνεργάζεται με την UEFA, τη Sport Radar, γι' αυτό δεν έχει έρθει στην ΕΠΟ το σχετικό έγγραφο. Το έχουμε όμως στα χέρια μας. Είναι η εταιρεία Fenderbet, που είναι εταιρεία ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης από τις Βρυξέλλες, που ελέγχει το ισπανικό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα πολύ μεγαλύτερο από το ελληνικό και ελέγχει και άλλα πρωταθλήματα. Η έκθεση βρίσκεται στα χέρια μας και θα την δείτε στα αγγλικά. Για να μην σας κουράσουμε, θα δείξουμε απλώς ότι το μάτς είναι ΠΑΟΚ. Πιο κάτω φαίνεται και η Βέρεια. Εδώ. Και ίσως αν κατέβει η κάμερα πιο κάτω, να δούμε και τη Βέρεια. Είναι το μάτς ΠΑΟΚ Βέρειας 4-1. Και μία πολύ σύντομη ανάλυση που κάναμε από την έκθεση είναι περίληψη της μετάφρασης. Στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ Βέρειας 4-1 υπήρξαν περίεργα πονταρίσματα στη νίκη με περισσότερα από ένα γκολ της γηπεδούχου ομάδας, αλλά και στην επίτευξη αρκετών τερμάτων over 2,5 με 3,5 γκολ. Επιπλέον παρατηρήθηκε ύποπτη πτώση των συγκεκριμένων αποδόσεων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την πτώση του over 3,5 γκολ στο 1,40 και ενώ η αναμέτρηση βρισκόταν στο 25 λεπτό με το αποτέλεσμα στο 0-0. Από τα στοιχεία που υπάρχουν προκύπτει η εμπλοκή της Βέρειας ή μερικών ποδοσφαιριστών της στη χειραγώγηση του Ακόνα, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παναγόπουλε, και να βλέπουμε και τις φάσεις του αγώνα που έληξε με 4-1. Και μπορούσε να λήξει με 9-1. Ναι, τον κύριο Νίκο Παναγόπουλε. Ναι, κατάλαβα. Ναι, κύριε λοιπόν, να πούμε καταρχήν σε ό,τι αφορά τη Fenderbet, όπως είπατε και εσείς, κύριε Θωμαίδη, ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει σύμβαση υπογεγραμμένη με την Primera Division και την Segunda Division στην Ισπανία. Όντως δεν έχει δικαιοδοσία να συνεργαστεί με την UEFA για αυτό το
για αυτό το πράγμα τέλος πάντων που βγάζει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τον αγώνα ΠΑΟΚ Βέρεια, ο οποίος έγινε στην Τούμπα 26 Δεκάτου 2014. Το μάτς ήρθε 4-1, το τελικό αποτέλεσμα. Η Φέντερμπετ λέει ότι ουσιαστικά το πιο περίεργο από όλα, γιατί είχαν διάφορα πονταρίσματα, ήταν ότι ενώ το μάτς ήταν 0-0 στο 25 μέχρι που μπήκε το πρώτο γκολ, να πούμε ότι κατά σύμπτωση στο 25 μπήκε το πρώτο γκολ από τον ΜΑΚ που έκανε το 1-0. Μέχρι το 25 λοιπόν πεζότανε το over 3,5, για να λέμε και να εξηγούμε και στον κόσμο, δηλαδή ότι θα μπουν στον αγώνα συνολικά πάνω από 4 γκολ. Εκείνη την ώρα ήταν στο 1,40. Όταν ήδη δηλαδή έχουν φύγει 25 λεπτά παιχνιδιού, η απόδοση σαφώς δεν έπρεπε να είναι στο 1,40, αλλά πολύ υψηλότερη. Επίσης, κάτι το οποίο, επειδή εξηγώ και κάποια πράγματα εδώ από το έγγραφο το επίσημο που ήρθε από τις Βρυξέλλες, 1,42 άνοιξε η αγορά για το μάτς και έκλεισε στο 1,18. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά ήταν σαν ντέρμπι, έτσι. Δηλαδή, βαθμολογικά η Βέρεια ήταν πάρα πολύ ψηλά. Από εκεί και πέρα έκανε και κάποιες γκέλες στη συνέχεια με έναρξη το μάτς αυτό στην Τούμπα. Να πούμε ότι το 2-0 έγινε στο 42 από το Σαλπιγκίδη, έτσι έληξε το ημίχρονο. Το 3-0 έγινε στο 57 από τον Κάτσε. Το 4-0 από τον Αθανασιάδη στο 79. Και εδώ είδαμε και τον γκολ της Βέρειας. Πάντως το μάτς έγινε την προηγούμενη αγωνιστική, έτσι. Ναι. 26 Δεκάτου του 2014. Ακριβώς. Του Αγίου Δημητρίου. Ναι. Το 4-1 λοιπόν έκανε ο Μπεν στο 83. Ναι. Και συγκεκριμένα μας λέει εδώ η Φέντερμπετ ότι το μείον 2,5, δηλαδή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ με 3 γκολ διαφορά, ξεκίνησε στην Ασία από το 4-45 και έκλεισε στο 2-50. Σχεδόν δηλαδή. Εγώ θέλω να διαβάσω επακριβώς και την αγγλική μετάφραση, ότι ο ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα δεν είχε ιδέα και υποψία χειραγώγησης έχει η Βέρεια και οι ορισμένοι ποδοσφαιριστές της. Αυτό, ναι, δεν λέει. Συγκεκριμένα λέει ότι δεν πιστεύουν ότι είναι όλη η ομάδα, πιστεύουν ότι είναι κάποιοι παίχτες. Της Βέρειας. Της Βέρειας και μόνο, λέει, κατά τη γνώμη μας, η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να είχε καμία, ακριβώς έτσι λέει, καμία συμμετοχή σε αυτό και να μην γνώριζε καν ότι αν κάποιοι παίχτες μπορεί να είχαν ουσιαστικά παίξει κάποια τέρματα ή κάτι άλλο τέτοιο. Και ξαναλέει εδώ ότι ουσιαστικά όλη η διαδικασία έγινε στην Ασία. Συγκεκριμένα το 1,42 που είχε ξεκινήσει έκλεισε στο 1,18. Αφύσικη απόδοση με βάση τη βαθμολογική κατάσταση και την εικόνα των ομάδων. Άσχετα ότι ο ΠΑΟΚ λογικά είναι και πρώτος, παίζει πάρα πολύ καλά. Λογικά θα κέρδιζε το παιχνίδι όπως και έγινε. Αυτό δηλαδή το περίεργο που έχει γίνει είναι τα τέρματα και όχι ο άσος του ΠΑΟΚ. Κάτι που είχαμε πει και πέρσι, αν θυμάστε, σε πάρα πολλές εκπομπές. Ναι, είχαμε 13 ύποπτα με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Και μάλιστα έχουν ασκηθεί και οι σχετικές ποινικές διώξεις. Ότι όλη η ιστορία γίνεται με τα γκολ και τα τέρματα, γιατί αυτά είναι που πληρώνουν πάρα πολύ καλά, και τα handicap. Και φυσικά και όχι οι απλοί άσοι, οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν ένα 15-20, αποδόσεις δηλαδή πάρα πολύ μικρές. Να ρωτήσω κάτι. Να πούμε ότι, επαναλαμβάνω, όχι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι η επίσημη συνεργάτηδα της UEFA, η Sporadar, είναι η Fenerbahçe, η οποία επίσης είναι αξιόπιστη καθώς παρακολουθεί το ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά δεν πρόκειται να γίνει καμία δικαστική ενέργεια στην Ελλάδα για τον απλούστατο λόγο ότι το ύποπτο δεν έχει έρθει από την UEFA. Ακριβώς. Συγκεκριμένα από κάτι τελευταίο μόνο, χωρίς να αναφέρω την εταιρεία, επειδή τη γράφει εδώ. Γνωστό ανταλλακτήριο το οποίο δεν είναι αυτή τη στιγμή στις εταιρείες που έχουν πάρει άδεια στην Ελλάδα. Είχε πάρει στοιχηματισμό 350.000 ευρώ, από τα οποία τα 100 ήταν στο over 3,5. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς δηλαδή το οποίο ουσιαστικά παίχτηκαν, λένε. Παίχτηκαν 100.000 ευρώ στο over 3,5, σε αυτό, ναι, που σε πέτυχε. Σε μία εταιρεία μόνο τώρα λέμε, έτσι. Μόνο σε μία εταιρεία. Δεν λέμε γενικά. Έτσι. Ναι. Μπορεί να παίχτηκαν πολύ περισσότερα συνολικά. Φυσικά και παίχτηκαν πολύ περισσότερα, γιατί λέει ότι μάλιστα όταν υπάρχει πολύ μεγάλο ποσό το οποίο έχει παιχτεί είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να κλειδώσουν το παιχνίδι, λέει συγκεκριμένα remove, να μεταφέρουν, δηλαδή να βγάλουν το παιχνίδι από, να μην είναι διαθέσιμο προς στοιχηματισμό. Καλώς. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Νομίζω ότι δεν θα πάμε σε ιδιαίτερο σχολιασμό, καθώς το επόμενο βίντεο της εκπομπής, κατά την άποψή μου, είναι συγκλονιστικό. Θα ακούσουμε την αντιπρόεδρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεκτικού Συνεδρίου, την κυρία Δέσποινα Κωνσταντάρα, τι λέει για μία υπόθεση στην οποία η ίδια ήταν εισηγήτρια, η οποία βρήκε τις ευθύνες αυτών που διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα πριν από 17 χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθήνα 97, και ήρθε η Ελληνική Βουλή και τα ξέπλυνε όλα. Καθαριστήριο. Ακούστε.
Πρόσφατα το ελεγκτικό συνέδριο, μετά από πάρα πολύ κόπο και με μηδαμινά τεχνικά μέσα, κατέληξε σε ένα πόρισμα σε σχέση με ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός που διοργάνωσε η χώρα μας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, και κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο εντόπιζε ελλείμματα κατά υπολόγων που είχαν διαχειριστεί αυτή τη διαχείριση αυτού του φορέα του πρωταθλήματος. Με κατάπληξη, πικρία και απογοήτευση, στις 7 Δεκάτου του 2014 ψηφίστηκε τροπολογία βουλευτική με την οποία νομιμοποιήθηκαν αυτές οι δαπάνες. Και ενώ να επισημάνω ότι το ελεγκτικό συνέδριο βρισκόταν σε διαδικασία αναζήτησης των ελλημάτων. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την υπόθεση υπολογίζεται ότι χάθηκαν περίπου 10 δισεκατομμύρια δραχμές. Έτσι δεν είναι, κύριε Απλωνίτο? Έτσι είναι, κύριε Θωμαίδη. Και εσείς πήγατε πραγματικά και ψηφίσατε, οι συνάδελφοί σας, όχι εσείς προσωπικά, οι συνάδελφοί σας πήγαν και ψηφίσαν το πλυντήριο. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν τέτοιες καταδικαστικές αποφάσεις από τα μεγαλύτερα δικαστήρια της χώρας, από το ελεκτικό συνέδριο, από το Συμβούλιο Επικρατείας, από παντού. Αυτά τα έλεγε η κυρία Κωνσταντάρα από σειράτα ενώπιον όλων των δικαστών και όλων των εισαγγελέων σε γενική συνέλευση. Ναι. Και να έρχεται η Βουλή να ξεπλένει αυτά τα πράγματα. Και την άκουσα την κυρία, Κωνσταντάρα, η οποία είπε ότι με αυτόν τον τρόπο νομιμοποίησε τις δαπάνες. Μα οι δαπάνες που γίνανε, επειδή γνωρίζω σε διάφορες περιπτώσεις, δεν υπήρχαν καν παραστατικά. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να νομιμοποιείς κάποιες δαπάνες που γίνανε όταν δεν υπάρχουν παραστατικά για αυτό το γεγονός. Ο ελληνικός λαός πληρώνει πάρα πολλά χρήματα όλες αυτές τις αθλητικές εκδηλώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και πραγματικά θα έπρεπε τουλάχιστον να ξέρουν πού πήγαν τα λεφτά. Προφανώς κάποιοι επιτίδη έτσι τα φάγανε, θα έλεγα, και τώρα προσπαθούν να τα νομιμοποιήσουν και να μην πάνε και φυλακή. Θεωρώ όμως, κύριε Θωμαίδη, ότι είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό και ότι δεν πρέπει να παραμείνει έτσι ακόμα και επειδή ψηφίστηκε κάτι στη Βουλή και απειλάχθηκαν από τις ευθύνες τους. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να ξαναεπανέλθει και θα το ξαναδούμε. Θέλω να σχολιάσω από τον κύριο Αμυρίδη, γιατί είναι πολιτικό το ζήτημα, αν και πολιτικά είναι και τα θύματα της διευθυνσίας και διαφορά. Δεν έγινε για πολλούς για τις ποινικές ευθύνες, ο καταλογισμός έγινε για πολλούς για τις οικονομικές ευθύνες. Γιατί γίνεται καταλογισμός στα πρόσωπα τα οποία διοικούν. Έτσι. Εκείνο ήταν το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι η ποινική μετά από τόσα χρόνια θα έβγαζε άκρη ποτέ. Έτσι. Νομίζω ότι είναι το οικονομικό που όλοι αυτοί ήταν χρεωμένοι, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν χρήματα, να ανοίξουν επιχειρήσεις, να πάρουν χρήματα πίσω από την εφορία. Και όλο αυτό με μια τροπολογία που, εν πάση περιπτώσει, είναι το πολιτικό ουσφέτη που καταργήθηκε σε μια εποχή που τουλάχιστον οι πολιτικοί πρέπει να δείξουν μια καθαρότητα, να ξεκινήσει κάτι να αλλάζει. Για να πιστέψει ο κόσμος ότι κάτι γίνεται. Αλλά πέστε μου, διάβαζα προχθές ότι βρήκανε 5.200 υπαλλήλους ότι έχουν βγάλει 100 και 200.000 ευρώ έξω. Η λύση της Λαγκάρτ τι γίνανε? Ή ξαφνικά βγάλαμε τους υπαλλήλους που όντως το έχουν κάνει. Αντιπερισπασμός, λέτε. Εσύ, το έχουν κάνει. Και ξεχάσαμε τις λύσεις της άλλης της μεγάλης. Από τα 2000 που βγάλανε δισεκατομμύρια και εκατομμύρια έξω. Όχι ένα μισή δις, μιλάμε για δις έξω. Θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε για να δείτε τι γίνεται και στο πολιτικό παιχνίδι. Υπάρχει τεχνική στην πολιτική να κάνουμε κάτι, να παρουσιάσουμε άλλο. Συμψηφισμός. Και να υπάρξει, να φερόμαστε και. Συμψηφισμός και για να αποδεχτεί ότι μαζί τα φάγαμε όλοι. Λοιπόν.